Φίλες και φίλοι χαίρετε. Κουλτούρα ψυχοθεραπείας και όρια. Ένα βίντεο απευθυνόμενο προς θεραπευτές και προς θεραπευόμενους. Αφορμή για το βίντεο αυτό ήταν μια συζήτηση που έγινε κάτω από τα σχόλια χθες, Αριστοτρίτη, 6 Ιουνίου 2023, όπου ανεβάσαμε το βίντεο για το με ποιο τρόπο επιλέγω ψυχολόγου έχω πει σε εκείνο το βίντεο ότι θα κάνω ένα subsequent βίντεο, ένα βίντεο που θα ακολουθήσει και με τις δικές μου σκέψεις πάνω στο πώς επιλέγω ψυχολόγο. Το έχω, το έχω στο μυαλό μου, το έχω προγραμματισμένο. Δεν είναι όμως αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο σήμερα έχει να κάνει με τα όρια. Με τα όρια και την κουλτούρα της ψυχοθεραπείας. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Να συζητήσουμε, να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε τι είναι η ψυχοθεραπεία με πρακτικό τρόπο και πώς α, οριοθετούμαστε; Και οι θεραπευτές, αλλά και οι θεραπευόμενοι. Full disclosure, πλήρης αποκάλυψη, είναι ότι όταν εγώ ξεκίνησα για πρώτη φορά να κάνω ψυχοθεραπεία στον πρώτο γύρο, στον πρώτο κύκλο ψυχοθεραπείας που έκανα, που ήταν στα early twenties μου, στην αρχή της δεκαετίας των 20, είχα μια πάρα πολύ καλή ψυχολόγο η οποία α, είχε μια εξαιρετική προσέγγιση και με βοήθησε πάρα πολύ. Όμως εγώ ήμουν πρίχτησα. Κάθε τρει και λίγο την έπαιρνα τηλέφωνο. Ήμουνα τόσο ανώριμη ψυχοσυναισθηματικά που οτιδήποτε μου συνέβαινε στη ζωή μου έπαιρνα τηλέφωνο τη ψυχολόγο για να της το πω. Να της πω έγινε αυτό και στενοχωρήθηκα, έγινε αυτό και νευρίασα, έγινε αυτό και δεν καλά, πώς να χειριστώ το ένα, πώς να χειριστώ το άλλο. Και με συνοπτικέ διαδικασίε η ψυχολόγο αυτή με άντεξε περίπου ένα χρόνο και μετά με παρέπεμψε στον άλλο τον ψυχολόγο. αυτόν που σας έχω πει ότι πήγαινα για 7-8 χρόνια και δεν με βοήθησε εκ των υστέρων εξ όσων αντιλαμβάνομαι αρκετά καλά, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε κάποιες προκαταλήψεις, είχε κάποια στερεότυπα, και εκ των υστερών συνειδητοποίησα ότι ίσως και χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο ίδιος γινόταν τοξικός προς εμένα. Ε, άρα, σας μιλάω σήμερα από το χώρο του ότι υπήρξα εγώ θεραπευόμενη, η οποία έπριζα τη ψυχολόγο με μηνύματα, τηλέφωνα κτλ. Η ψυχολόγος προσπαθούσε να μου βάλει όρια. Το κατάφερνε αρκετά καλά, αλλά από ένα σημείο και μετά την κούρασα και άνθρωπος είναι και φυσιολογικό ήταν να κουραστεί. Οπότε μου είπε ότι είχα να σου δώσω, σου το έδωσα, να σε παραπέμψω κάπου αλλού. Φυσικά μπορούσα να πω σε οποιοδήποτε άλλο ψυχολόγο ήθελε. δεν ήταν υποχρεωτικό να πω αυτό σε αυτό που με παρέπεμψε, όμως εγώ πήγα σε αυτόν που με παρέπεμψε. Το πρώτο κομμάτι της αυτοαποκάλυψης αυτό, ότι εγώ έχω υπάρξει στην αρχή της ψυχοθεραπευτικής μου πορείας ως θεραπευόμενη, πρίχτησα. Ε, πιεστική, φορτική. Δηλαδή δεν συνειδητοποιούσα ότι όταν πάω να κάνω ψυχοθεραπεία η ώρα της ψυχοθεραπείας είναι εκείνα τα 40, 50, 60 λεπτά. Ο κάθε ψυχολόγος έχει την ώρα του. Το session στον κάθε ψυχολόγο διαρκεί από 45 λεπτά μέχρι 50 λεπτά. Κάποιοι μπορεί να το πάνε και μια ώρα. Ο μέσο όρο διάρκεια μια ψυχοθεραπευτική συνάντηση είναι 50 λεπτά. Αυτό συστήνεται ω κατάλληλο χρόνο. Και μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα μόνο κάνεις όλες σου τις ερωτήσεις, αναφέρεις όλα σου τα ζητήματα, συζητάς όλα σου τα θέματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πηγαίνεις μια φορά τη βδομάδα για 50 λεπτά, ότι όλη την υπόλοιπη βδομάδα ο ψυχολόγος ή η ψυχολόγος πρέπει να είναι απίκο πάνω από ένα τηλέφωνο ή πάνω από ένα messenger ή πάνω από έναν υπολογιστή και όποτε εσύ θέλεις να πεις κάτι να είναι εκεί και να σε ακούει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Θα μιλήσω με όρους αγοράς. Αγοράζεις εκείνα τα 50 λεπτά. Θα μου πεις, είναι πολύ ακριβά τα 50 λεπτά. Κάποιοι χρεώνουν 50 ευρώ τα 50 λεπτά. Κάποιοι χρεώνουν 60 ευρώ τα 60 λεπτά. Κάποιοι τα 50 λεπτά. Κάποιοι χρεώνουν 70 ευρώ τα 50 λεπτά. Και το καθεξής. Είναι δουλειά. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Και για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά, πρέπει ο άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά να είναι απερίσπαστο στο να την κάνει. Την ώρα δηλαδή που μπαίνει μέσα στη συνεδρία να μπορεί να είναι παρόν 100% σε σένα την ώρα που εσύ κάνεις ψυχοθεραπεία. Και εσύ να είσαι αφοσιωμένος και εσύ να είσαι εστιασμένος στο να παρακολουθήσεις ουσιαστικά τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία και να συμμετέχει ενεργά στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Όλα αυτά που θέλει να πει, που σου έρχεται Σάββατο πρωί να πει, Κυριακή βράδυ να πει, Απόγευμα Πέμπτη να πει, γράψτε σε ένα τετράδιο. Όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, είναι καλά να έχουμε ένα τετράδιο προσωπικό σημειώσεων. Που κάθε φορά που μα έρχεται να πάρουμε τηλέφωνο τη ψυχολόγο, το ψυχολόγο και να τον πρίξουμε, να γράφουμε μέρα, ώρα, έχω αυτή τη σκέψη, έχω αυτό τον προβληματισμό. Και πάμε με εκείνο το τετράδιο στον ψυχολόγο. Δεν δίνουμε στον ψυχολόγο να διαβάσει το τετράδιο. Χρησιμοποιούμε το τετράδιο ως προσωπικές μας σημειώσεις για να θυμόμαστε να συζητήσουμε στην ώρα της θεραπείας όλα όσα μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ή των δύο εβδομάδων που πέρασαν αναλόγως με το πόσο συχνά έχει κάποιο συνεδρία. Συνήθως είναι μια φορά την εβδομάδα συνεδρίες. Και τα καταγράφω την ώρα που μου έρχονται, πάω στη θεραπεία και ξεκινώ όταν μου λέει ο ψυχολόγος πώς είσαι, τι κάνεις, Χαίρετε, γεια σα. Έχω εδώ σημειωμένα τα πράγματα που με απασχόλησαν και τα ξεκινά τη θεραπεία σου αυτά. Και συζητά την ώρα τη ψυχοθεραπεία, που αυτή είναι η ώρα στην οποία ο ψυχολόγο οφείλει να σου δώσει προσοχή, σημασία, ενέργεια και να είναι 100% εστιασμένο πάνω σου. Και τα λε. Λοιπόν. Το άλλο το ζήτημα το οποίο είναι. Ε, πολύ σημαντικό είναι ο ψυχολόγο να μπορεί να βάζει όρια. Δηλαδή, ο ψυχολόγο να κάνει αυτό ακριβώ το οποίο περιέγραψε εκείνο το πρόσωπο που με είχε κρευρίσει πριν 10 μέρε, πώ ήταν, που μου στείλε ένα email να μου καταγγείλει τον ψυχολόγο στον οποίο την παρέπεμψα ότι τη έφαγε την ώρα στην πρώτη συνεδρία για να τη εξηγεί με ποιο τρόπο κάνει τη δουλειά του αυτό τον παραλογισμό δηλαδή. Στην πραγματικότητα αυτό πρέπει να γίνεται. Στην πρώτη συνεδρία ο ψυχολόγο πρέπει να εξηγεί, ο ή ψυχολόγο πρέπει να εξηγεί με ποιο τρόπο γίνεται η ψυχοθεραπεία, πώ είναι η επικοινωνία θεραπευτή και θεραπευόμενου, ποιε είναι οι περιπτώσει τι οποίε πρέπει να σπάσει ή δικαιολογείται να σπάσει τα όρια και να πάρει τηλέφωνο ένα να στείλει μήνυμα. Πολύ λίγες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Πάρα πολύ λίγες. Πάρα πολύ λίγε. Δεν τηλεφωνούμε στο ψυχολόγο για. Έχω μια σκέψη, θέλω να την μοιραστώ. ή με προβληματίζει αυτό το πράγμα και θέλω να πει τη γνώμη σου. Να τηλεφωνήσει στο ψυχολόγο εκτάκτο, το καταλαβαίνω όταν για παράδειγμα έχει πάρει μόλι νέα ότι έχει μια πολύ σοβαρή ασθένεια και είσαι καταρακωμένο. Πήγε στον γιατρό και σου λέει βγήκε η βιοψία σου και καρκίνο για παράδειγμα. Εκεί ναι. Κατανοητό να τηλεφωνήσει στο ψυχολόγο. Ή έχει πεθάνει ένα άτομο της οικογένειας σου. Ενεπλάκησε δυστύχημα ή έφυγε αδόκητα. Εκεί ναι να πάρεις ένα τηλέφωνο. Για θέματα ζωής και θανάτου δηλαδή ναι θα πάρεις τηλέφωνο. Όχι όμως ότι του φανεί του Λόλο Στεφανή ή ψυχολόγος αφού την πληρώνω 50, 60, 70 ευρώ όπως θα πληρώνει ο καθένα σε κάθε, κάθε συνεδρία του ψυχολόγου του ό,τι σκέψη έχω, πώς θα έπαιρνα την κολλητή μου α πάρω και την ψυχολόγο να τη δεν είναι έτσι που δουλεύει η ψυχοθεραπεία. Και όταν κουράζουμε τον ψυχολόγο μα, όταν εξαντλούμε έτσι τον ψυχολόγο μα συναισθηματικά, όταν το φορτίζουμε, όταν το φορτώνουμε, όταν τον κουράζουμε, δεν του αφήνουμε χώρο ούτω ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά μαζί μα. Του προκαλούμε αρνητικά συναισθήματα, γιατί όποιο και να είσαι, όταν έχει τον κόσμο να σε πρίζει, νευριάζει. Οπότε αυτό το πράγμα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ψυχοθεραπεία μα. Δηλαδή. Κουλτούρα ψυχοθεραπεία έχω ονομάσει αυτό το βίντεο. Την ώρα που κάνω ψυχοθεραπεία, εκείνη την ώρα είμαι 100% προσιλωμένο. Έχω σημειώσει στο τετράδιο θεραπεία μου ή στο τετράδιο των προσωπικών μου σημειώσεων τα πράγματα που με απασχόλησαν κατά τη διάρκεια που μεσολάβησε μέχρι να βρεθούμε με τον ψυχολόγο. Του, τα, τα, τα συζητάω εκεί στη θεραπεία και μεταξύ των θεραπευτικών συναντήσεων. Καταγράφω κάτι που με απασχολεί Αλλά ταυτόχρονα βάζω και το δικό μου μυαλό να δουλέψει Και προσπαθώ να θυμάμαι Να φέρνω στη μνήμη μου Να ε, ξαναβάζω σε εφαρμογή Όλα όσα έχουμε συζητήσει μαζί με τον την ψυχολόγο μου Παρακολουθώ ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο Και αναλαμβάνω για την ευθύνη του εαυτού μου όταν πάει κάποιο στο ψυχολόγο, δεν σημαίνει ότι ο ψυχολόγο έχει ένα μαγικό ραβδάκι και θα του λύσει όλα τα προβλήματα ή ο ψυχολόγο θα γίνει η μαμά του ή ο μπαμπά του. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα όρια για του θεραπευτέ. Οι θεραπευτέ πρέπει να μάθουμε να λέμε όχι. Και πρέπει να βάζουμε όρια. Γιατί όταν είμαστε υπερβολικά ανεκτικοί σε συμπεριφορές καταχρηστικές, γιατί είναι κατάχρηση του προσωπικού μας χρόνου να μας τηλεφωνά, να μας στέλνει μηνύματα, να μας γράφει στα Messenger, να μας γράφει στα Viper, στα WhatsApp, ο κάθε θεραπευόμενος που έχουμε για ψήλου πίδημα. Είναι κατάχρηση ορίων και κατάχρηση του προσωπικού μας χρόνου και πρέπει να βάζουμε όρια, πρέπει να μάθουμε να βάζουμε όρια. Να εξηγούμε από την αρχή στο θεραπευόμενο ότι η ψυχοθεραπευτική μα σχέση συμβαίνει μέσα σε αυτό το γραφείο ή μέσα σε αυτό το chat, μέσα σε αυτή τη βιντεοκλήση. Όταν είναι μέσω βιντεοκλήση η, η θεραπεία, όταν είναι η διαδικτυακή θεραπεία, συμβαίνει αυτή τη συγκεκριμένη ώρα. Αυτή η ώρα είναι δική σου. Μπορεί να μου πει ό,τι θέλει αυτή την ώρα, να φέρει όλε σου τι απορίε, όλα σου τα ερωτήματα, να φέρει όλα σου τα ζητήματα. Δεν μπορώ όμω να είμαι συνεχώ. Α, διαθέσιμος να μιλάμε για ό,τι σκεφτείς. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Δεν έρχεσαι εδώ για να αγοράσεις μια φιλία. Για να πληρώσεις ώστε να έχεις μια φίλη. Δεν έρχεσαι εδώ για να αποκτήσεις έναν κονφιντάντ. Έρχεσαι εδώ για να κάνεις μια ψυχοδουλειά. Και την ψυχοδουλειά πρέπει να την κάνεις μόνος σου. Πας στη ψυχοθεραπεία μια φορά την εβδομάδα. Λέω το μια φορά την εβδομάδα γιατί είναι η σύνθυς... Συνήθω είναι μια φορά την εβδομάδα. Ε, πα όταν πα και make the most of the time. χρησιμοποίησε αυτή την ώρα όσο καλύτερα μπορεί και όσο πιο δημιουργικά μπορεί. Και μετά, στο ενδιάμεσο, ανάλαβε τον εαυτό σου. Εντάξει. Και πρέπει ο ψυχολόγος να μάθει να λέει όχι. Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω το τηλέφωνο. Όχι δεν μπορώ να καθίσω να ακούσω τα ατελείωτα ηχητικά που στέλνεις. Όχι δεν μπορώ να ακούσω τα κατεβατά που στέλνεις. Όχι θα μου τα πεις στη θεραπεία. Και αν ενοχληθεί ο θεραπευόμενος και αν πει δεν είσαι καλός ψυχολόγος και δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, πρόβλημα του. Εξηγούμε οι ψυχολόγοι από την αρχή, οι ψυχοθεραπευτές από την αρχή, ότι αυτό είναι το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας και αυτή είναι η κουλτούρα της ψυχοθεραπείας. Πάρα πολλοί θεραπευτέ έχουν υψηλή ενσυναίσθηση που αυτό είναι εξαιρετικό για ένα θεραπευτή να έχει υψηλή ενσυναίσθηση, αλλά καταλήγουν να γίνονται υποχείρια χειριστικών θεραπευόμενων ή ψυχοσυναισθηματικά ανώριμων θεραπευόμενων. Και πάω να σα διαβάσω τώρα το σχόλιο για το οποίο έγινε, ε, έγινε αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, γράφει μία κυρία, κάτω από το βίντεο το χθεσινό, το προχθεσινό, δεν ξέρω πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο, το γυρίζω Τετάρτη 7 Ιουνίου. Ε, πολύ σημαν, κάτω από το βίντεο με την Αριστονίκη, πώς επιλέγω ψυχολόγο, λέει: Πολύ σημαντικό το βίντεο. Μου έχει τύχει αυτό πρόσφατα και περιμένω να το συζητήσω με την ψυχολόγο μου. Τώρα δεν κατάλαβα τι τη έτυχε. Δεν κατάλαβα τι τη έτυχε κάτω από το βίντεο. Ίσως της έτυχε να την ενοχλήσει κάτι που είπε ψυχολόγος. Και είπαμε με την Αριστονίκη χθε ότι όταν μας ενοχλεί κάτι που λέει ο ψυχολόγος ή ψυχολόγο ψυχολόγος πρέπει να του το λέμε. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο. Μου έχει τύχει αυτό πρόσφατα και περιμένω να το συζητήσω με την ψυχολόγο μου. Τη είπα τηλεφωνικά εντάχει αυτό που με ενόχλησε. Άρα είναι κάτι που την ενόχλησε. Που με ενόχλησε και θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, το να παρακολουθεί πολύ κόσμο ψυχολόγος είναι καλό ή κακό. Στα πλαίσια του ότι όταν μου έτυχε κάτι σημαντικό δεν μπορούσα να τη βρω στο τηλέφωνο για αρκετό καιρό. Βλέπω το όνομα της κυρίας. Αναγνωρίζω το όνομα της κυρίας. Το αναγνωρίζω γιατί το βλέπω συχνά στο Messenger μου. Της λέω. Κανονικά δεν μιλάμε στο τηλέφωνο με την ψυχολόγο ούτε με την ψυχοεκπαιδεύτρια του καναλιού. Στη μεν ψυχοεκπαιδεύτρια στέλνουμε mail, στη δε ψυχολόγο τα λέμε στη θεραπεία. Αν θέλουμε, τα γράφουμε για να μην τα ξεχάσουμε. Αυτό που είπα και τώρα, ότι αν θέλει, έχει προβληματισμού ή απορίε, τα γράφει κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα να μην τα ξεχάσει όταν πα να τα συζητήσει. Τι εννοεί είναι κακό αν βλέπει πολύ κόσμο, Δεν καταλαβαίνω. Ο κάθε ψυχολόγος έχει τον επόπτη του και με αυτόν συζητά πόσους μπορεί να βλέπει. Δεν θα το κρίνει ο θεραπευόμενος αυτό. Εσύ αγοράζεις εντός εισαγωγικών τη συνεδρία. Εκείνη η ώρα είναι δική σου, για τις υπόλοιπες ώρες δεν σου πέφτει λόγος. Δηλαδή ένιωσα πάρα πολύ έτσι, μια αντίδραση μέσα μου, γιατί... Η ερώτηση, ήθελα να ρωτήσω το να παρακολουθεί πολύ κόσμο ψυχολόγο είναι καλό ή κακό, στα πλαίσια του ότι όταν μου έτυχε κάτι σημαντικό δεν μπορούσα να το βρω στο τηλέφωνο για αρκετό καιρό. Ενώ στην ίδια παράγραφο λέει ότι τη είπε κάτι ψυχολόγο στη θεραπεία, το οποίο την ενόχλησε και την πήρε τηλέφωνο και τη τα πεντάχη και τη είπε να συζητήσουμε στη θεραπεία μα. Στην ίδια παράγραφο λέει, υπονοεί δηλαδή ότι η ψυχολόγο τη βλέπει πολύ κόσμο, άρα δεν έχει πολλή ώρα για αυτή. Μου απαντάει. Δεν ήξερα ότι κανονικά δεν μιλάμε στο τηλέφωνο από εσένα το μαθαίνω. Δεν μένουμε στην ίδια πόλη, οπότε για κάποια σημαντικά θέματα όταν προκύπτουν, αναγκαστικά πρέπει να επικοινωνήσω δια τηλεφώνου. Και κάποιε φορέ δεν τη βρίσκω πλέον εύκολα στο τηλέφωνο ούτε για να κλείσω ραντεβού. Πρέπει να την έχει πρίξει τη γυναίκα, φουλ. Φουλ πρέπει να την έχει πρίξει. Επίση με την ψυχοεκπαιδεύτρια του καναλιού, δηλαδή εμένα, έχω μιλήσει με email, με messenger και όχι με τηλέφωνο. Ίσως με μπερδεύει μια άλλη. Τέλο, το ερώτημα μου αφορούσε αν παίζει ρόλο για τη συνέχιση μια συνεργασία εντό εισαγωγικών ο μεγάλο φόρτο εργασία που προβάλλεται ω αιτιολογία μη έβρεση χρόνου σε περιπτώσει όπω τη δική μου. Δεν κρίνω να ρωτιέμαι. Εγώ θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα στη ψυχολόγο σου. Στην συγκεκριμένη κυρία πρέπει να τη πει είσαι φορτική, είσαι υπερβολική. Ασχολεί συνέχεια με πράγματα, με απασχολεί με πράγματα ασήμαντα, γιατί με απασχολεί και εμένα, αλλά ξέρω με τι πράγματα απασχολεί. Και δεν σου απαντάω το τηλέφωνο για να μάθεις να χρησιμοποιείς την ώρα της θεραπεία σου μόνο για να βοηθηθεί και όχι να στέλνει αβέρτα κουβέρτα μηνύματα, τηλέφωνα, δεν ξέρω εγώ τι. Τη έγραψα. Δεν είπα για σένα πω μίλησε στο τηλέφωνο. Μίλησα γενικά για του κανόνε. Και εμένα όμω, συχνά μου στέλνει γραπτό. Αν φαίνομαι ενοργή στο Messenger, δεν σημαίνει πω έχω χρόνο να μιλάω με όλου. Θυμήσουν την τελευταία συνομιλία μα. Μου απέσπασε μισή ώρα, μια μέρα που είχα πάρα πολλή δουλειά και είμαι και άρρωστη. Όντω, αυτό ήταν, νομίζω, είχε γίνει το προηγούμενο Σάββατο. Ήταν μια μέρα που είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Είμαι άρρωστη αυτέ τι μέρε, το ξέρετε. Δεν είναι κάτι μυστικό. Αφού η κυρία παρακολουθεί όλα τα βίντεο. Και μου στέλνε κάτι να δω, το οποίο δεν ήξερε πώ να μου το στείλει. Δεν ήξερε να μου στείλει το σύνδεσμο, δεν ήξερε... μου στείλει κάτι απεικό. Τη έλεγα Μεταλαιπωρεί, Και τελικά μου στείλα να δω κάτι το οποίο ήταν. Μου έστειλε να δω έναν ντοκιμαντέρ προϊόν, προϊόν θεωρία συνωμοσία. Και ήταν και μια μισή ώρα το ντοκιμαντέρ και ήθελε να το δω να τη πω τη γνώμη μου. Τη λέω: Μου απέσπασε μισή ώρα μια μέρα που είχα πάρα πολύ δουλειά και είμαι και άρρωστη. Και δεν έδειξε ενσυναίσθηση. Και δεν έδειξε ενσυναίσθηση. Χρειάζεται να μάθει τα όρια, νομίζω. Γιατί ένα άνθρωπο που έχει ενσυναίσθηση, όταν του γράφει ο άλλο με ταλαιπωρεί και δεν έχω χρόνο να ψάξω αυτό που μου στέλνει. Και εσύ επιμένει και στέλνεις και στέλνει και στέλνει και στέλνει και γράφει και γράφει και γράφει. Δεν δείχνει ενσυναίσθηση. Και επίση τη λέω: Δεν καταλαβαίνω την έβρεση χρόνου εκτό ωρών ραντεβού. Όλη η μέρα η γυναίκα θα απαντάει τηλέφωνα. Με δεν ξέρω ποια είναι η ψυχολόγο. πραγματικά δεν ξέρω. Μήπω δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ψυχοθεραπεία. Αν θα αλλάξει την ψυχολόγο σου, να, να πει στην επόμενη ή στον επόμενο από την αρχή, Πώ θέλει να μην έχει πολύ φόρτο εργασία, επειδή θα τον την θέλει, απήκω όποτε το χρειάζεσαι, να τηλεφωνιέστε. Εκεί, όντω, αυτή η απάντηση έχει κάποιο, κάποια ειρωνία μέσα, όντω. Η χειρονία αυτή η απάντηση. Βασικά ήθελα να τη πω ότι αυτό που ζητά είναι παράλογο. Ο ψυχολόγο, ώρε που δεν είναι η συνεδρία σα, να πρέπει να είναι στο τηλέφωνο απίκο, ό,τι σου φανεί να ρωτήσει ή να πει, να το σου απαντήσει. Και τη γράφω και εγώ θέλω να μάθω τα όρια. Και εγώ πρέπει να μάθω τα όρια, να μην απαντώ σε όποιον θυμηθεί να μου στέλνει στο Messenger. Όντω και εγώ πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Με κάποιους έχω αρχίσει να το κάνω. Κάποιους οι οποίοι είναι ε, φορτικοί με πρίζουν και μου γράφουν συνεχώς κοινοτοπίε και μου στέλνουν κάτι links και μου γράφουν πράγματα τα οποία είναι εκτό τόπου και χρόνου, δεν απαντώ πλέον. Δεν απαντώ πλέον. Δεν απαντώ πλέον γιατί πρέπει να αρχίσω να προστατεύω τον εαυτό μου. Και με απαντάει η κοπέλα, με αποπέρνεις χωρίς λόγο. Κατά την άποψή της την αποπέρνω χωρίς λόγο. Ούτε θέλω να κάνω αντιπαράθεση ισα ίσα τόσα χρόνια σε, σε παρακολουθώ και μετά από τόσα χρόνια σου απέσπασα μισή ώρα. Με συγχωρείς, Τώρα αυτό το τόσα χρόνια σε παρακολουθώ, άρα αυτό μου δίνει δικαίωμα επειδή σε παρακολουθώ τόσα χρόνια να σου αποσπάσω μισή ώρα. Send a self entitlement. Αίσθημα κυριότητα είναι αυτό. Αν με παρακολουθεί, με παρακολουθεί για να βοηθιέσαι εσύ. Δεν με παρακολουθεί για να με βοηθήσει εμένα. Δεν μου σου χρωστά εγώ κάτι επειδή με παρακολουθεί. Εσύ ίσω, αν έχει φιλότιμο και ενσυναίσθηση να νιώσει ότι χρωστάω κάτι σε αυτή τη γυναίκα που τόσα χρόνια με ψυχοεκπαιδεύει. Άκου χειριστικότητα. σα ίσα τόσα χρόνια σε παρακολουθώ και μετά από τόσα χρόνια σου απέσπασα μισή ώρα. Με συγχωρεί. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μου στέλνει. Υπάρχουν συνομιλίε. Τι είναι αυτό το αίσθημα κυριότητα. Εμεί σε παρακολουθούμε και επειδή σε παρακολουθούμε, πρέπει να... να σου αποσπούμε το χρόνο σου, την ενέργειά σου και πρέπει να, να πει και ευχαριστώ και να σκύψει επειδή σε παρακολουθούμε τόση ώρα. Όχι. Δεν θέλω κανένα... να με κακοποιήσει ψυχικά και συναισθηματικά κανένα που με παρακολουθεί. Α μην με παρακολουθεί. Εγώ δεν παρακαλάω κανένα να με παρακολουθήσει. Έχω πάνω από 4.000 προφίλ σε απόκριψη στο κανάλι μα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ο σκοπό μου και ο στόχο μου δεν είναι το να με παρακολουθούν πολύ. Ο σκοπό μου και ο στόχο μου είναι να γίνεται σωστή, πραγματική, επαγγελματική δουλειά. Επαγγελματική ψυχοεκπαιδευτικά δουλειά. Ούτω ώστε να βγαίνουν πληροφορίε χρήσιμε προ του ανθρώπου που μπορούν να τι καταλάβουν. Γιατί όντω κάποιο μπορεί να ακούει κάτι και να μην μπορεί να καταλάβει. Αλλά δεν του φταίω εγώ γι' αυτό, αν δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν του φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το αλλάξω. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος έχει ένα τρόπο σκέψης, ε, ε, πώς να το χαρακτηρίσω, Ένα τρόπο σκέψης ε, ε, κρυψίνο ή βλέπει πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν και λοιπά, καχύποπτο, τότε δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ιστερόγραφο και εγώ άρρωστη είμαι, άρα επίκληση στο συνέστημα. Ιστερόγραφο προφανώ και ξέρω τι σημαίνει ψυχοθεραπεία. Εσύ δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνει επίθεση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο, το οποίο το σβήνω για να μην υπάρχει στα σχόλια, ούτω ώστε να μην. Δεν την έβαλα σε απόκριψη, το σχόλιο. Ούτω ώστε να μην εκθέσω την γυναίκα. Τα σχόλια είναι δημόσια, τα βλέπουν όλοι. Ε. Μόνο τα σχόλια που κάνει κάποιο που είναι σε απόκρυψη δεν τα βλέπουν όλοι και τα βλέπει μόνο του. Λοιπόν. Πρέπει οι ψυχοθεραπευόμενοι, οι θεραπευόμενοι να βάζουμε όρια στον εαυτό μα και να μην μπρίζουμε το ψυχολόγο μα. Και οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτέ πρέπει να βάζουν όρια και στον εαυτό του και στο θεραπευόμενο του, να ξεκαθαρίζουν τα όρια τη θεραπεία, να καλλιεργούν την κουλτούρα τη ψυχοθεραπεία. Που η κουλτούρα τη ψυχοθεραπεία ποια είναι. Πάω στον ψυχολόγο στη συνεδρία μου. Η συνεδρία είναι πολύτιμη ώρα για εμένα. Εκείνη την ώρα έχω το μυαλό μου συγκεντρωμένο. Για να βοηθηθώ να έχω το μυαλό μου συγκεντρωμένο, έχω πάρει τις σημειώσεις μου από προηγουμένω. Έχω κάνει προετοιμασία για την ώρα που θα είμαι στο ψυχολόγο. Και ό,τι απορίες έχω, ό,τι ζητήματα θέλω να συζητήσω, ό,τι με απασχολεί το συζητώ εκείνη την ώρα and I make the most of that time. Δεν πηγαίνω στη ψυχοθεραπεία απροετοίμαστος, α, με τα μυαλά στα κάγκελα, α, έτσι, ας πάω και στη ψυχοθεραπεία. Και κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα ή των δύο εβδομάδων που ακολουθούν, όποτε έχω μια ψυχοθεραπευτική απορία ή ψυχοεκπαιδευτική ξέρω εγώ, κουβέντα μέσα στο μυαλό μου, να παίρνω το ψυχολόγο τηλέφωνο και να τον βρίζω. Επίση, όρια. Εάν ένα θεραπευόμενος σα δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ψυχοθεραπεία, αν το εξηγείτε επανειλημμένο τι σημαίνει ψυχοθεραπεία και δεν καταλαβαίνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να του εξηγήσετε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω μαζί σου ψυχοθεραπευτικά γιατί προσπαθώ να σου βάλω όρια και δεν τα δέχεσαι αυτά τα όρια άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία μας να σου συστήσω κάποιον άλλο συνάδελφο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ψυχοθεραπεία με όποιον θέλει αυτός να κάνει ψυχοθεραπεία μαζί μας. Όπως επιλέγει ο θεραπευόμενος τον θεραπευτή, έτσι και ο θεραπευτής επιλέγει το θεραπευόμενο δικαιούται ένας ψυχολόγος να πει δεν μπορώ να συνεχίσω κάτω από αυτές τις συνθήκε. Να δώσει μια ξεκάθαρη εξήγηση, να πει ότι ο λόγος που δεν σου απαντάω το τηλέφωνο είναι γιατί τηλεφωνάς για ψήλου θεωρείς πράγματα πολύ σημαντικά και θέματα ζωής και θανάτου ενώ δεν είναι, επανειλημμένος με έχει ενοχλήσει απόγευμα, Σαββατοκύριακα, βράδια κλπ. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Σου το λέω ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, οπότε σταματάμε για αυτό τον λόγο. Ή δεν σου απαντάω το τηλέφωνο για αυτό τον λόγο. Να μην φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια. Να δίνουμε ανατροφοδότηση στους θεραπευόμενους. Ότι αυτή σου συμπεριφορά με κάνει να νιώθω έτσι. Αυτή σου συμπεριφορά έχει αυτή την επίδραση πάνω. Μου. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, εννοείται ότι ε, οι θεραπευτέ που ακούνε αυτό το βίντεο θα συζητήσουν με τον επόπτη του, με του συναδέρφου με του οποίου συζητούν τα περιστατικά του και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Θα κάνουν κάτι επειδή το εγώ από ένα βίντεο. Τι γνώμη μου καταθέτω εδώ πέρα. Μάλιστα. Άκου. Χειριστικότητα στο φουλ. Ο η... ψυχολόγο έχει πολλή δουλειά και πολλού θε... θεραπευόμενου. Και άρα, μήπω πρέπει να έχει λιγότερου για να έχει ώρα να μου απαντάει το τηλέφωνο όποτε θέλω. Και αν είναι καλό ή κακό να έχει πολύ δουλειά ένα ψυχολόγο. Έλεος. Έλεο. Όρια. Όρια. Όρια, διάκριση, σεβασμό. Αυτά. Γεια. <coughs> yeah.